Από τα δύο αφισβητείτε με αυτό που λέτε. Αφισβητείτε ότι έχουν τα αποτελέσματα τα οικονομικά. Δηλαδή, το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι, ότι είναι πολύ καλά. Τα αποτελέσματα τα οικονομικά είναι άθλια. Κύριε Δαράκη, είναι άθλια τα οικονομικά αποτελέσματα. Μπορούμε να βγούμε από το στούντιο. Μπορούμε να βγούμε από το στούντιο στο τέλος της εκπομπής, να κάνουμε μια βόλτα εδώ στην Αγία Παρασκευή και να ρωτήσουμε την πραγματική οικονομία για το πώς είναι τα αποτελέσματα της οικονομίας. Αν μου επιτρέπετε, φυσικά και νοιάζονται. Αυτοί που δεν νοιάζονται είναι το σύστημα που έχει καταλάβει το Μέγαρο Μαξίμου. Λέτε ότι πάλι μου το γινόταν στον κόσμο. Σας λέω, οι θεσμοί λοιπόν. Με τους δικούς τους όρους, με αυτό που υπερασπίζονται. Και μου λέτε, όχι, αυτοί νοιάζονται για τον κόσμο. Και ρωτάω, οι προτάσεις που κάνουν, να κατεβάσετε το αφορολόγητο, να πάτε 3,5% πλεονάσματα άλλα 10 χρόνια μετά το τέλος του πρόγραμματος. Πού αυτά θα ωφελήσουν τον εκπρόσωπο. Με ρωτήσατε κάτι λοιπόν. Τι από τα δύο αμφισβητώ. Εγώ αμφισβητώ την υπεραπόδοση οικονομίας. Και τι εννοώ με αυτό. Γιατί έχουμε υπερπλεόνασμα. Γιατί τα πήρε υπερβολικά από τον κόσμο. Φυσικά. Υπήρχε ένα κύμα υπερφορολόγησης. Οι φόροι απόδωσαν περισσότερο από ό,τι προϋπολογίστηκε το 2016. Φυσικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που μας βλέπουν πλήρωσαν περισσότερους φόρους από ό,τι τους αναλογούσε. Συμφωνούμε σε αυτό. Σαφές. Μάλιστα. Είναι ότι πλήρωσα... Το δεύτερο στοιχείο, κύριε Δαράκη, το δεύτερο στοιχείο για το υπερπλεόνασμα είναι οι δαπάνες. Δαπάνες κρατικές οι οποίες ήταν για τον κόσμο. Σε παιδεία, υγεία και άλλους τομείς, σημαντικές παροχές για τον κόσμο, δεν υλοποιήθηκαν όπως είχαν προϋπολογιστεί. Άρα λοιπόν, το ξέρουμε από τον προϋπολογισμό, κύριε Δαράκη. Το ξέρουμε από τον προϋπολογισμό. Το ξέρουμε. Από την υλοποίηση των δαπανών που δεν έγιναν. Υπάρχουν δύο πυλώνες στην υπεραπόδοση των εσόδων. Η μία είναι από την υπερφορολόγηση και η άλλη είναι από τη μη υλοποίηση δαπανών. Σε ποιον τομέα δεν δόθηκαν, λέτε. Υπάρχουν μία σειρά από κατηγορίες, με χαρά να τις συζητήσουμε εφόσον έχουμε και τα στοιχεία μπροστά μας, από δαπάνες που δεν υλοποιήθηκαν. Σας το λέω με απόλυτη αξιοπιστία αυτό που σας λέω. Υπάρχουν δύο. Ακόμα και για το, τα υπάρχουν... λίγα χρήματα που έδωσε το Δεκέμβρη στους συνταξιούχους. Υπάρχουν δύο πυλώνες. Ναι, δεν έδωσε αλλού όμως, κύριε Δαράκη. Δεν έδωσε στους ανέργους. Δεν έδωσε την υγεία. Είχε προγραμματίσει. Δεν έδωσε. Βεβαίως υπήρχαν προϋπολογισμένες δαπάνες οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Υπάρχουν δύο πυλώνες. Και σας καλώ να το ψάξετε το αυτό που σας λέω. Αυτό που λέτε, αυτό κατάλαβα. Το ένα είναι οι φόροι που ήταν υπερβολικοί, πλήρωσαν οι πολίτες περισσότερους φόρους από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί. Και δεύτερον ήταν οι κρατικές δαπάνες. Άρα λοιπόν αυτό ονομάζει ο κ. Τσίπρας υπεραπόδοση οικονομίας. Και από την άλλη δεν κλείνει την αξιολόγηση με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο λογαριασμός. Να μεγαλώνει κάθε μέρα ο λογαριασμός.